Μωρό, το μάνα τα λέει. Τρεις ώρα σήκωσε το βράδυ και μαμά και έκλαιγα εγώ. Τι εγώ φταίω μόνο αυτό και το μεγάλωσα για σένα. 10 ημέρες μετά την εξαφάνισή της και λίγες ώρες μετά τη δημοσιοποίηση των στοιχείων της από το χαμόγελο του παιδιού, η 18χρονη μητέρα δίνει το πρώτο ίχνο ζωής. Η αγωνία της οικογένειας λαμβάνει τέλος όταν η ίδια καλεί στο τηλέφωνο τον πατριό και πεθερό της. Η 18χρονη δηλώνει ότι δεν επιθυμεί να επιστρέψει στο σπίτι. Η κλήση γίνεται μπροστά στην κάμερα της Κρήτη TV που καταγράφει καρέ-καρέ τη παρακτική έκκληση να μεριμνήσει για το βρέφος που έχει αφήσει πίσω της. Η νεαρή μητέρα δηλώνει ότι δεν επιθυμεί να επιστρέψει στο σπίτι. Εντάξει, εγώ δεν τα ψάχνω. Εντάξει, ψάχνουν από το παιδί ο μωρό. Ο γιατρό ψάχνουν, ο αστυνομία ψάχνει, ο δικαστήριο ψάχνει. Εγώ δεν τα ψάχνω. Εντάξει, εσύ λες δεν να ψάχνει, δεν να ψάχνω. Αλλά δεν τα αφήνουν, νόμο εδώ δεν τα αφήνει για σένα. Η 18χρονη έφυγε από το σπίτι της στο Ασίμι Ηρακλείου το απόγευμα της Κυριακής 27 Οκτωβρίου, χωρίς να αφήσει ίχνη ζωής. Πώς έφυγε, δεν νομίζω να τα αφήνει μωρό. Μωρό έχει πρόβλημα, καρκίνο. Το δράμα του 11μηνου αγοριού της δεν έχει τέλος. Μια ημέρα μετά την εξαφάνιση της μητέρας του, είχε οριστεί ραντεβού για την εξέταση στο Παγνή, ώστε στο μέσο της ίδιας εβδομάδας να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, η οποία αναβλήθηκε καθώς κανένας από τους δύο γονείς δεν βρέθηκε εκεί για να υπογράψει. Τετάρτη ήταν το χειρουργείο, εντάξει περιμένετε τώρα, άμα ήταν μάνα εδώ, εντάξει θα γίνεται χειρουργείο, αλλά τώρα περιμένετε. Ο πατέρας του παιδιού βρίσκεται εδώ και 4 μήνες στο Πακιστάν, αντιμετωπίζοντας και εκείνο σοβαρό πρόβλημα υγείας. Άστο το γιος μου, άστο, εσύ πάντρευτης, δεν έχω εγώ πρόβλημα, μόνο το μωρό. Το ζευγάρι παντρεύτηκε μετά από προτροπή του πατριού της κοπέλας, ο οποίος παντρεύτηκε τη μητέρα της με καταγωγή από την Αλβανία, όταν εκείνη ήταν μόλις 4 ετών.